Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλο, κύριε Συμμότατε και Δεσυμμότατε, πάντα ξεκινάμε πάντα με την Εκκλησία. Κύριε πολιτευτές, αγαπητές συμπατριώτησες και συμπατριώτες, έχουμε συνηθίσει κάθε 25 του Μάρτη να μαζευόμαστε όπως καλή ώρα σήμερα και να γιορτάζουμε τη μεγαλύτερη επέτειο του σύγχρονου ελληνισμού, των ξεσηκωμότων ενάντια στον Τούρκο που για 400 και 500 περίπου χρόνια του ρουφούσε το αίμα στο εθνικό, στο πολιτικό, στο κοινωνικό και στο πνευματικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όμως να δώσετε σήμερα λίγη προσοχή, όχι τόσο στα δικά μου λόγια, όσο στα λόγια των ίδιων των αγνών εκείνων προγόνων μας που έκαναν τη μεγάλη επανάσταση, μια και σκοπεύω να σας διαβάσω κάτι από τα ίδια τα δικά τους λόγια, όπως αυτά μας σώθηκαν στα διάφορα γραφτά τους και ειδικότερα στα πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά που νομίζω πως είναι τα μνημονεύματα του Γιάννη Μακρυγιάννη, ενός λαϊκού αγωνιστή του 1821, στρατιωτικός και δραστήριο πολιτικό πρόσωπο μετά από τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους, αυτοδίδακτος συγγραφέας από μνημονεύματων, εκφραστής της ελληνικής ψυχής. Το 1820 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και από τότε αφοσιώθηκε στον αγώνα. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες, κατά τους εμφυλίους στάχθηκε στο πλευρό των κυβερνητικών και μετά εισέβαλε στη Πελοπόννησο και έμενε εκεί για να οργανώσει την άμυνα εναντίον στον Ιβραήλ. Υπερασπίστηκε ηρωικά την Ακρόπολη όπως τραυματίστηκε 3 φορές. Η επαναστατική του δράση κλείνει με τη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις του Κρυά το 1827. Με τον ερχομό του Καποδίστρια διορίστηκε γενικός αρχηγός Σπάρτης. Δυσανασχετώντας για την απραξία της θέσης, άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματα το 1829. Χαιρέτησε με θερμά λόγια την άφηξη του Όθρα, που γρήγορα όμως απογοητεύτηκε και στράφηκε στην καλλιέργεια της γης. Ως Δημοτικός Σύμβουλος έπεισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας το 1837 να υποβάλει στον Όθρα αναφορά για την παραχώρηση συντάγματος. Η πράξη του αυτή οδηγεί στην πάυση του, διάλυση του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κατοίκον περιορισμό του ίδιου. Από το παλάτι θεωρήθηκε ως ο κύριος οργανωτής της ενωματικής κίνησης που οδήγησε στην επανάσταση της 3ης Σεπτέμβρη του 1843. Το Μάρτιο του 1853 δικάστηκε από στρατολογείο για εισκάτη προδοσίας και καταδικάστηκε σε θάνατο. Αποφυλακίστηκε αργότερα με τη μεσολάβηση του Δημήτριου Καλέλη, μετά την έξωση του Όθωνα, του ξαναδόθηκε ο τίτλος του Αμφιστράτηγου 1864, αλλά ήδη η υγεία του είχε κλονιστεί ανεπανόρθωτα και πέθανε. Το πόσο μεγάλο φορτίο, κυρίες και κύριοι, μας κληροδότησαν η μεγάλη εκείνη προγονή μας, πόσο μεγάλο είναι το χρέος του σημερινού ελληνισμού έναντι στην ιστορία του, ο Μακρυγιάννης, τελειώνοντας τα χειρόγραφτά του, μας δείχνει το δρόμο. Και όσα σημειώνω, τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκαιο. Για εκείνο έμαθα γράμματα στα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμο το απελέπιτο, ότι δεν είχα τρόπο όντας παιδί να σπουδάξω. Είμαι φτωχός και έκανα τον υπηρέτη και τη μάρη βάλωμα και άλλες πλήθους δουλειές έκανα να βγάλω το πατρικό μου χρέος που μας χρέωσαν οι χαραμίδες και να ζήσω εγώ σε τούτη την κοινωνία όσο έχω τα μανάτη του Θεού στο σώμα μου. Και αφού ο Θεός θέλησε να κάνει νεκρανάσταση στην πατρίδα μου, να τη ελευθερώσει από την τυραννία των Τούρκων, αξίωσε και εμένα να δουλέψω κατά δύναμη λιγότερο από τον χειρότερο πατριώτη μου, Έλληνα. Γράφουν σοφοί, άντρες πολλοί, γράφουν τυπογράφοι, τόχοι και ξένοι, διαβασμένοι για την Ελλάδα. Ένα πράγμα με παρακίνησε και εμένα να γράψω, ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και πτωχοί
και πολιτικοί και στρατηγικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να τη φυλάξουμε και όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ, όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει και χαλάσει. Να λέγει εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάχνουν, τότε να λέμε εμείς, είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ.